Είμαστε με τον Απόστολο Βαρελτζή, Δημοτικό Σύμβουλο Δυτικής Λέσβου, τέως Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Δυτικής Λέσβου και υποψήφιο με το συνδυασμό Δημιουργική Ενότητα του Απόστολου Αλατζά. Κύριε Βαρελτζή, τι ήταν εκείνο που σας έκανε να επιλέξετε τον Απόστολο Αλατζά ως επικεφαλής του συνδυασμού με τον οποίο θα ληφθείτε σε αυτές τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Τον κύριο Αλατζά τον ξέρω 25 χρόνια, από το 1997, αν θυμάμαι καλά, 98, κάπου εκεί. Δεν έχει σημασία ένας χρόνος λιγότερο, ένας περισσότερος. Είναι και αυτός ένας άνθρωπος που ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, είναι και συνάδελφος, οπότε ύστερα από τόσα χρόνια γνωριμίας, είναι λογικό να έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη μου. Αποτιμώντας το έργο σας στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εκείνη του κυρίου Ταξιάρχη Βέρου, ποιες θεωρείτε ότι ήταν οι σημαντικότερες στιγμές και γιατί? Θα ξεχωρίσω τις δύο ιδρύσεις. Την ίδρυση του Εσπερινού ΕΠΑΛ και την ίδρυση του Μουσικού Γυμνασίου. Βέβαια, να σας διευκρινίσω ότι οι ιδρύσεις δεν είναι αρμοδιότητα της αυτοδιοίκησης. Οι ιδρύσεις σχολείων και εκπαιδευτικών φορέων είναι αρμοδιότητα της πολιτείας. Απλά επειδή ύστερα από τόσα χρόνια ενασχόλησης και με τα κοινά της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είχα γνωριμίες και διάβλους, όταν έγινα πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής εκμεταλλεύτηκα αυτές τις γνωριμίες και τις γνώσεις μου ώστε να έχουμε αυτές τις δυο τις ιδρύσεις. Οι ιδρύσεις είναι καθαρά θέμα διοίκησης της εκπαίδευσης. Η αίτηση π.χ. για το μουσικό ή για το εσπερινό έγινε από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας. Το ότι βρισκόμουν παρασκηνιακά πίσω υποστήριξα την ίδρυση, αυτό δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω. Αν συζητούσαμε να μας πείτε ποια ήταν τα λάθη εκείνα που κάνατε την προηγούμενη περίοδο στην αυτοδιοίκηση και που δεν θα ξανακάνετε, ποια είναι? Επειδή εστίασα σε ένα συγκεκριμένο τομέα τον οποίο τον ήξερα καλά. Σας είπα ότι στα κοινά της εκπαίδευσης είμαι από το 2000. Ίσως αυτός είναι ο λόγος που κατά τη γνώμη μου δεν έκανα κάποια λάθη. Ήταν ένα αντικείμενο που το ήξερα περισσότερο από τον καθένα και γι' αυτό θεωρώ ότι αν έγιναν κάποια λάθη ήταν αστεία και μικρά. Ποιοι είναι οι λόγοι εκείνοι που θα πρέπει να σας επιλέξει ένας ψηφοφόρος ανάμεσα από άλλους υποψηφίους? Κοιτάξτε, κάποιος που είναι υποψήφιος πρώτη φορά, τον κρίνεις και τον επιλέγεις με βάση το όραμά του. Κάποιος που έχει μία ιστορία πίσω του, κρίνεις αυτό που έχει παρουσιάσει ήδη, δηλαδή κρίνεις την πορεία του. Θεωρώ ότι ύστερα από τόσα χρόνια, αν υπάρχει κάτι που μπορούν να κρίνουν οι συμπολίτες μου για να με επιλέξουν ή όχι, είναι το τι έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια στην ενασχόλησή μου με τα κοινά. Σε περίπτωση που ο κύριος Αλατζάς εκλεγεί δήμαρχος και εσείς αναδειχθείτε ανάμεσα σε εκείνους τους υποψηφίους που θα στελεχώσουν το νέο Δήμο, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θα θέσετε? Έχω δείξει ότι στην εκπαίδευση έχω κάποιες γνώσεις, μπορώ να προσφέρω. Από εκεί και πέρα είναι οποιαδήποτε πρόκληση είναι αποδεκτή. Όπου κρίνει ο δήμαρχος ότι πρέπει να με επιστρατεύσει για να προσφέρω, δεν πρόκειται να πω όχι. Κατά τη διάρκεια της θητείας σας ως πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου, εκτός από το μουσικό και το εσπερινό ΕΠΑΛ, τα οποία λειτουργήσαν, είχατε βάλει και κάποιες άλλες προτεραιότητες. Ποιες ήταν αυτές? Καταρχάς, πέρα από την ίδρυσή τους, είναι και η λειτουργία τους. Το ότι θα βγει ένα ΦΕΚ δεν σημαίνει ότι πατάς κάποιο κουμπί και την επόμενη ξεκινάει σχολείο. Θα πρέπει να λυθεί το στεγαστικό, επειδή και τα δύο σχολιά που αναφέρατε είναι σχολιά τα οποία έχουν εξειδικευμένες ανάγκες. Έπρεπε να στηθούν εργαστήρια, αίθουσες ατομικών μαθημάτων, να αγοραστούν όργανα κλπ. Αυτά ήταν ένας δεύτερος μαραθώνιος ο οποίος δεν μάζεψε τόση προβολή όσο η ίδρυση. Πέρα από αυτό είχαμε και κάποιες άλλες μικρές δημιουργίες. Ας πούμε, κάναμε γήπεδο 5x5 στο γυμνάσιο της ΑΕΣΟ. Επεκτείναμε και κάναμε κερκίδα στο γήπεδο μπάσκετ του γυμνασίου της Καλονής. Φτιάξαμε καινούργιες τουαλέτες στο Μανταμάδο, οι οποίες ήταν κατεστραμμένες από το σεισμό
του 17, για να σας δώσω να καταλάβετε, όλα αυτά τα χρόνια τα παιδιά στο συγκεκριμένο σχολείο δεν είχαν τουαλέτα. Και κάποια άλλα μικρά τα οποία κρίνω ότι δεν είναι κάτι το θα πρέπει να ρίξω το βάρος μου. Ας πούμε, βάλαμε καυστήρες πέλετα, ανανεώσαμε εργαστήρια πληροφορικής. Αυτά τα θεωρώ τετριμένα. Δηλαδή, είναι σαν να σας λέω ότι είμαι αντιδήμαρχος καθαριότητας. Χειροκροτήστε με που μαζεύονταν τα σκουπίδια. Αυτό το θεωρώ αυτονόητο ότι πρέπει να γίνει. Λοιπόν, το να σας πω ότι αντικαταστάθηκαν κάποια τζάμια, ότι βάφτηκαν κάποιες αίθουσες ή κάποια άλλα μικρά πραγματάκια τετριμένα, αυτό είναι μέσα στα καθήκοντα. Αν υπάρχει κάτι που, για το οποίο θεωρώ ότι έκανα τη διαφορά, ήταν τα ιδρύσεις των δύο σχολείων. Ο επόμενος στόχος που είχα θέσει ήταν η ίδρυση του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Βατούσας. Βεβαίως εκεί πέρα ξεμείναμε από χρόνο. Αρχικά υπήρξε μια καθυστέρηση γιατί έπρεπε να ολοκληρωθούν τα δύο πρώτα σχολιά που ιδρύθηκαν, το Μουσικό και το Εσπερινό. Σας είπα ήδη ότι το να στηθούν και να λειτουργήσουν είναι επίσης ένας μαραθώνιος. Αυτό μας απορρόφησε και πόρους και χρόνο. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα να ασχοληθούμε με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Βατούσας, πολύ απλά δεν προλάβαμε. Ετοιμάσαμε το φάκελο, ήταν αρκετά δυνατός φάκελος, τον καταθέσαμε στο Υπουργείο, κάναμε τις απαραίτητες επαφές, αρχίσαμε να παίρνουμε τις εγκρίσεις μία-μία, πήραμε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, πήραμε έγκριση από το Εσωτερικών, λίγο πριν πάρουμε και την έγκριση από το Οικονομικών για να βγει το ΦΕΚ, προέκυψαν οι εκλογές. Οπότε η διαδικασία πάγωσε και τώρα έχει ξαναρχίσει από την αρχή. Δηλαδή έχει πέσει η έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και πάμε πάλι για Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομικών. Ευελπιστώ ότι μέχρι το τέλος της ημερολογιακής χρονιάς, ότι αν όχι και συντομότερα, ότι θα έχει προχωρήσει. Πάντως και αυτό να σας πω ότι δεν είναι έργο της αυτοδιοίκησης. Το αίτημα της ίδρυσης ενός τέτοιου φορέα μπορεί να τον κάνει και ένας απλός πολίτης, μπορεί να τον κάνει και κάποιος περιβαλλοντικός σύλλογος. Πόσο σημαντικό είναι η δημιουργία νέων δομών εκπαίδευσης σε μια παραμεθόριο περιοχή? Όλες οι δομές είναι απαραίτητες σε μια παραμεθόριο περιοχή για να μην συνεχίσει να φθήνει. Βλέπουμε ότι ένα σωρό επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας έχουν αρχίσει να κλείνουν στη Δυτική Λέσβο. Τις προάλλες είδατε ότι είχαμε κάποια διαμαρτυρία για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ στην Άντισα. Προγραμματίζονται αντίστοιχα κλεισίματα και σε ΕΛΤΑ άλλων περιοχών. Είδατε ότι από τότε που έγινε η ενοποίηση και γίναμε ένας Δήμος, έχουν κλείσει απίστευτες υπηρεσίες. ΟΤΕ, εφορία και πάει λέγοντας. Δεν έχει νόημα να τις απαριθμίσω. Ένα σωρό τράπεζες έχουν κλείσει. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν ένα μαράζωμα στον τόπο μας και κάπου πρέπει να βάλουμε φρένο. Θεωρώ λοιπόν ότι οποιαδήποτε ίδρυση καινούργια γίνεται, λειτουργεί στην επιθυμητή έτσι κατεύθυνση για να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή τη συρρήκνωση. Σε περίπτωση που εκλέγεστε και αναλαμβάνετε το ίδιο πόστο, τι θα κάνετε? Καταρχήν να σας πω ότι έχω δηλώσει σε παλιότερο χρόνο ότι θεωρώ πως ένας Δήμος καινούριος, όπως είναι ο δικός μας, θα πρέπει να έχει ό,τι έχει και κάθε άλλος Δήμος. Δηλαδή, όποιους τύπους σχολείων έχει Μυτιλήνη, ο στόχος μας είναι να τους αποκτήσει και η Δυτική Λέσβος. Αυτό που θεωρώ όμως ότι είναι άμεση προτεραιότητα δεν είναι ένα άλλο σχολείο. Πιστεύω ότι αυτό που μας λείπει αυτή τη στιγμή είναι μια υπηρεσία. Ένα κεδασί στη Δυτική Λέσβο, όπου θα εξετάζονται τα παιδιά που έχουν τα αντίστοιχα προβλήματα, γιατί αυτή τη στιγμή η Μυτιλήνη και μακριά είναι και δεν έχει το απαραίτητο δυναμικό και χρόνο για να βοηθήσει. Πιστεύω ότι ένα κεδασί στη Δυτική Λέσβο θα βοηθούσε μελλοντικά και στην ίδρυση ενός ειδικού γυμνασίου, εκτός από το ειδικό δημοτικό που έχουμε. Αυτό είναι ένα όνειρο, ακόμα δεν το έχουμε δουλέψει, είναι μόνο στα λόγια, αλλά ελπίζω ότι όταν ανεβούμε και έχουμε τους πόρους και τις δυνατότητες, ότι θα το βάλουμε μπρος.